Καλωσορίζουμε τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, στη Χαλκίδα. Φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, συμπορεύομαι με το ΚΚΕ γιατί είναι το μόνο κόμμα που δεν αντιμετωπίζει τη ζωή και τις ανάγκες του λαού ως κόστος. Είναι το κόμμα που βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή της πάλης για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι και ο λαός να ζήσουν με βάση τις δυνατότητες της εποχής και τις σύγχρονες ανάγκες τους. Μετά από 30 χρόνια ενεργούς υπηρεσίας στο πυροσβεστικό σώμα, ενώνω τη φωνή μου με τους ενεργεία και τους απόστρατους συναδέλφους μου και εκφράζουμε την έντονη ανησυχία για τις συνέπειες που ήδη υπάρχουν στην οργάνωση της πολιτικής προστασίας της χώρας με βάση τα νομοσχέδια και τις διατάξεις που προώθησε και προωθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και με συνυπεύθυνες όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Στην κατεύθυνση που έχει στρέψει την πολιτική προστασία και το πυροσβεστικό σώμα, που την έχουν στρέψει όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει πλέον ξεκάθαρο στους εργαζόμενους του σώματος και αντιληπτό στον λαό πως η κατάσταση αυτή είναι εξοντωτική για τους πυροσβέστες και ανεπαρκής για τους πολίτες. Η εμπειρία ειδικά των τελευταίων χρόνων έχει αποδείξει ότι οι μεγαλοστομίες των αξιωματούχων του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και της κυβέρνησης γενικά για το φαραωνικό πρόγραμμα Αιγής που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού προς το παρόν ύψος 8,7 εκατομμυρίων ευρώ, του οποίου η υλοποίηση θα αρχίσει μετά το 2025, πάνε πακέτο με την υποστελέχωση άρα και την εξουθένωση του ανθρώπινου δυναμικού, την χειροτέρευση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των πυροσβεστών, την διάλυση ενιών όπως ανάπαυση, ελεύθερος χρόνος, οικογενειακός προγραμματισμός. Και έρχεται σήμερα το νέο επιχειρησιακό δόγμα που θεωρητικά μπορεί να είναι άριστο, αλλά στην πράξη, στην εφαρμογή του δηλαδή, θα αποδειχθεί η αχίλιος πτέρνα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, δεδομένου ότι η σοβαρή υποστελέχωση της πολιτικής προστασίας γενικά, η έλλειψη δηλαδή ανθρώπινου δυναμικού για την προβλεπόμενη από το σχέδιο επάνδρωση των οχημάτων, που είναι και το πιο σοβαρό πρόβλημα, θα συμβάλλει στην αναποτελεσματική αντιμετώπιση τους. Όλοι εμείς εκφράζαμε αυτές τις αγωνίες και παλεύαμε σε συλλογικό επίπεδο με το ΚΚΕ και μέσα από τα συνδικαλιστικά μας όργανα για μια πολιτική προστασία ενδυναμωμένη με επιστημονικό προσωπικό και σαφείς δράσεις και αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στην κατεύθυνση της αρρωγής του πυροσβεστικού σώματος που θα αποτελούσε τον κορμό της. Με κάλυψη των αναγκών του πυροσβεστικού σώματος σε προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, ατομική προστασία, υγιεινή και ασφάλεια, με οικονομικές απολαβές που θα εξασφαλίζουν οι υπάλληλοι την αξιοπρεπή διαβίωση και την προσήλωσή τους στην επαγγελματική παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για τις οποίες έχουν ταχθεί να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Με αναδιοργάνωση υπηρεσιών στη βάση των σύγχρονων αναγκών και απαιτήσεων, όπως και τη δασική υπηρεσία στον τομέα της πρόληψης. Είναι η φιλελεύθερη ιδεολογία πάνω στην οποία πορεύεται αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου όλα τα θέματα αντιμετωπίζονται με βάση την ανάλυση κόστους-οφέλους, που κάτω από τις παρεμβάσεις των λόμπι και των κάθε είδους επιχειρηματικών συμφερόντων λειτουργούν απέναντι στα λαϊκά συμφέροντα.
Όμως η κυβέρνηση δεν σταματά. Με την κοία περικανονισμού πυροπροστασίας ακινήτων εντός πλησίων δασικών εκτάσεων καθιστά την προσωπική την πυροπροστασία ατομική ευθύνη των ιδιοκτητών ακινήτων χωρίς μάλιστα να διακρίνει μεταξύ εντός ή εκτός σχεδίου ακινήτων μικρές, μεσαίες και μεγάλες ιδιοκτησίες αντιμετωπίζοντας οριζόντια ακίνητα με δόμηση από αγροτικές αποθήκες έως πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες. Η κοινή υπουργική απόφαση επιβάλλει υποχρεωτικά μέτρα, ακόμα και πρακτικά ανεφάρμοστα, που συνεπάγονται υπέρογκα κόστη, τα οποία είναι μη αντιμετωπίσιμα από μικρούς ιδιοκτήτες των χαμηλότερων οικονομικών στρωμάτων, συνοδευόμενα μάλιστα από πρόστιμα. Συνεπώς, διατηρείται το στο ακέραιο το στοιχείο της μεταφοράς ευθυνών της πολιτείας στους πολίτες και μάλιστα οριζόντια με τη μολυντική διάθεση μέσω εν μέρει ανεφάρμοστων και ανεδαφικών μέτρων με αόριστο πεδίο εφαρμογής. Μόνο αλλάζοντας τον τρόπο ανάπτυξης της χώρας μας και βάζοντας σε προτεραιότητα τις ανάγκες του λαού θα μπορέσουμε να αποφύγουμε ανάλογες καταστροφές όπως από αυτές που ζήσαμε στο πρόσφατο παρελθόν και πολύ περισσότερο να μην θρηνούμε θύματα όπως θρηνήσαμε στις πρόσφατες τραγωδίες. Γι' αυτό λέμε, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι το επιτελείο της αντιλαϊκής πολιτικής και της αφέμαξης των λαών. Όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που διευρύνει την απόσταση μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας. Όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση των πολέμων, της φτώχειας και του αυταρχισμού που υπηρετεί πιστά η κυβέρνηση μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση. Εμείς πάμε τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού, την Ευρώπη των εργατών, των αγροτών, των λαών. Η Χαλκίδα, η Εύβοια, με την ψήφο μας στις 9 Ιούνιου θα στείλει το δικό της μήνυμα και θα αναδείξει πιο δυνατό και πιο ισχυρό το ΚΚΕ.